πρόγραμμα αξίες. Αξιοπρέπεια, ισότητα, ελευθερία, σεβασμός. Ένα πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση και κατανόηση των δικαιωμάτων και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενότητα 4. Ελευθερία. Μάθημα 4.2. Ελευθερία και ανελευθερία. Ένα ελεύθερο άτομο απολαμβάνει προσωπική αυτονομία, δηλαδή την ικανότητα να κάνει επιλογές και να παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του χωρίς εξωτερικούς περιορισμούς, να εκφράζει τις απόψεις του, να ακολουθεί τα ενδιαφέροντά του και να ζει σύμφωνα με τις αξίες του. Νομικά δικαιώματα. Τα ελεύθερα άτομα απολαμβάνουν θεμελιώδη δικαιώματα και προστασία βάσει του νόμου, όπως η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία στην εργασία και το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Κοινωνική κινητικότητα. Η ελευθερία συχνά επιτρέπει στα άτομα να κινούνται ελεύθερα εντός της κοινωνίας, να επιδιώκουν εκπαίδευση και ευκαιρίες εργασίας και να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή. Πρόσβαση σε πληροφορίες. Οι ελεύθεροι άνθρωποι έχουν γενικά το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να συμμετέχουν σε ανοιχτό διάλογο, επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων και συμμετοχή σε κοινωνικές υποθέσεις. Συναισθηματική και ψυχολογική ελευθερία. Το να είσαι ελεύθερος περιλαμβάνει επίσης την ικανότητα να νιώθεις συναισθηματικά καλά και να αναπτύσσεσαι ως άτομο. Το να μην είσαι ελεύθερος σημαίνει ότι περιορίζεται η αυτονομία σου. Τα μη ελεύθερα άτομα αντιμετωπίζουν περιορισμούς στις προσωπικές επιλογές, συχνά λόγω καταπίεσης, εξαναγκασμού ή εξωτερικού ελέγχου από αρχές ή συστήματα. Παραβιάζονται τα δικαιώματά σου. Η ανελευθερία συχνά συνεπάγεται έλλειψη νομικών δικαιωμάτων, όπου τα άτομα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακρίσεις, λογοκρισία και τιμωρία όταν εκφράζουν τις πεποιθήσεις ή τις επιθυμίες τους. Απομονώνεσαι κοινωνικά. Τα μη ελεύθερα άτομα μπορεί να περιθωριοποιηθούν ή να αποκλειστούν από την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, περιορίζοντας τις ευκαιρίες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Σε μη ελεύθερα περιβάλλοντα, η πρόσβαση σε πληροφορίες μπορεί να είναι περιορισμένη ή ελεγχόμενη, παρεμποδίζοντας τον ενημερωμένο δημόσιο διάλογο και τη λήψη προσωπικών αποφάσεων. Η ανελευθερία μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα ανικανότητας, άγχους και έλλειψης αυτοεκτίμησης, επηρεάζοντας τη συνολική ψυχική υγεία και τις προοπτικές του ατόμου για τη ζωή. Ουσιαστικά, το να είσαι ελεύθερος συνεπάγεται την παρουσία προσωπικής δράσης, δικαιωμάτων και ευκαιριών για ανάπτυξη και ολοκλήρωση, ενώ το να είσαι ανελεύθερος υποδηλώνει την απουσία αυτών των στοιχείων, που συχνά καταλήγουν σε καταπίεση, περιορισμούς και κακή ποιότητα ζωής. Ψυχολογικός αντίκτυπος. Πρόσβαση σε πληροφορίες. Ωστόσο, η ελευθερία μπορεί να μετρηθεί σε επίπεδο χωρών και κοινωνιών. Ο δείκτης ανθρώπινης ελευθερίας είναι ένα μέτρο που ποσοτικοποιεί το επίπεδο των προσωπικών, κοινωνικών και οικονομικών ελευθεριών σε μια χώρα. Λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες όπως το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την ελευθερία του λόγου και της θρησκείας και την πρόσβαση σε οικονομικές ευκαιρίες. Σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη, η Ελβετία κατατάσσεται πρώτη με δείκτη ανθρώπινης ελευθερίας 9,11, ακολουθούμενη από τη Νέα Ζηλανδία στο 9,01 και τη Δανία με 8,98. Αυτές οι χώρες κατατάσσονται σταθερά ψηλά όσον αφορά τις προσωπικές και οικονομικές ελευθερίες, επιδεικνύοντας ισχυρή δέσμευση στα ατομικά δικαιώματα και τις αρχές της ελεύθερης αγοράς. Στην άλλη άκρη του φάσματος, χώρες όπως η Συρία, η Βενεζουέλα και η Εμένη έχουν τις χαμηλότερες βαθμολογίες του δίκτυ ανθρώπινης ελευθερίας, με σκορ 3,66, 4,03 και 4,08, αντίστοιχα. Αυτές οι χώρες μαστίζονται από πολιτική αστάθεια, αυταρχικά καθεστώτα και αυστηρούς περιορισμούς στις προσωπικές και οικονομικές ελευθερίες. Οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα αυτές της Δυτικής Ευρώπης, τείνουν να κατατάσσονται υψηλότερα στο δίκτυ, αντανακλώντας μια παράδοση δημοκρατικής διακυβέρνησης και σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων. Αντίθετα, οι χώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έχουν συχνά χαμηλότερες βαθμολογίες δίκτυ ελευθερίας, υποδεικνύοντας προκλήσεις όσον αφορά τις πολιτικές και προσωπικές ελευθερίες. Συνολικά, ο δείκτης ανθρώπινης ελευθερίας παρέχει πολύτιμες γνώσεις για την κατάσταση της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο και υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες για την προστασία και την προώθηση των ατομικών ελευθεριών. Αν κάποιος σας ζητούσε να μετρήσετε το δείκτη της προσωπικής σας ελευθερίας, ποιος πιστεύετε ότι θα ήταν? Πώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι φυλακισμένος και ταυτόχρονα ελεύθερος? Υπάρχει ελευθερία στη φυλακή? Μπορείτε να κάνετε μια παύση και να το σκεφτείτε για λίγο. Ο Εντουάρντο Γκαλεάνο ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας από την Ουρουγουάη, μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες της λατινοαμερικανικής λογοτεχνίας.
Η ιστορία «Τα απαγορευμένα πουλιά» είναι από το βιβλίο του «Μέρες και νύχτες αγάπης και πολέμου» του 1976, όπως το απέδωσε η καθηγήτρια Αντιγόνη Κρυπαροπούλου και υπάρχει στο YouTube. Τα πουλιά όπου κι αφτερούγησαν, όπου κι αχτίσαν τη φωλιά, όπου κι αν κελαϊδίσαν, εκεί που φτερούγησαν, εκεί που ξημερώνει, μ' αργώνουν τα πουλιά της γης κι ούτε να δε ζυγώνει. Σαν αερικό ζήσω, σαν αερικό. Ανάσα είναι καυτέρι και στεπά του Καυκάσου, η σκέψη που παραμιλά και λέει τα όνειρά σου, όσες κι αχτίζουν φυλά κι αν ο κλειός θεμελεί, όνους μας είναι αλυτάριο, πόλο θα δραπετεύει. Σαν αερικό θα ζήσω, σαν αερικό. Σαν αερικό θα ζήσω. Στην ιστορία του Γκαλεάνο, είδαμε ότι η κόρη του φυλακισμένου δασκάλου βρήκε έναν τρόπο να ξυπνήσει τη φαντασία του πατέρα της και να διατηρήσει τη σκέψη του ενεργή, παρόλο που αυτός βρισκόταν με μια πολύ σκληρή φυλακή. Μπορεί το μυαλό μας να παραμείνει ελεύθερο ενώ το σώμα είναι φυλακισμένο και πώς?